Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Επανερχόμαστε μετά από 15 μέρες στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ένα τεράστιο κοινοβουλευτικό φιάσκο, για το οποίο ολοκληρωτικά την ευθύνη φέρει ο κύριος Μητσοτάκης σε συνεργασία με τον κύριο Βρούτση, που επέλεξε πριν από 15 μέρες να φέρει δύο τροπολογίες ντροπή, οι οποίες στη συνέχεια επενδύθηκαν επικοινωνιακά με διάφορες ανόητες δικαιολογίες και χωρίς φραγμό καταργήθηκαν δύο εμβληματικές ρυθμίσεις προηγούμενης κυβέρνησης. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν θα πήγαινε διακοπές, τελικά πήγε διακοπές και σήμερα ήρθε εδώ εμφανώς προβληματισμένος, διότι έρχεται πλέον αντιμέτωπος με πραγματικά προβλήματα, έρχεται πλέον αντιμέτωπος με την ανικανότητα, έρχεται πλέον αντιμέτωπος με την ολιγορία της κυβέρνησής του και την ολιγορία του επιτελικού κράτους, πράγμα το οποίο προσπαθεί να μπαλώσει επανεμφανίζοντας μια παλιά πολιτική πρακτική, την πρακτική της κατηγορίας των προηγούμενων ότι δήθεν άφησαν καμένη γη. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης άλλαξε κατά το αφήγημά του και μας είπε ότι για όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η σημερινή κυβέρνηση, της οποίας το επιτελικό κράτος βούλιαξε, σας θυμίζω, στη Σαμοθράκη, ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι τους αφήσαμε πολύ μεγάλα προβλήματα στο προσφυγικό, στην οικονομία, στη ΔΕΗ, σε μια σειρά από ζητήματα, επαναφέροντας την πραγματικότητα, ακριβώς επειδή έρχεται να αντιμετωπίσει την ανικανότητα της δικής του κυβέρνησης, την γνωστή πρακτική της καμένης γης. Διότι από ό,τι είδαμε όλοι και από ό,τι καταλάβαμε, το επιτελικό κράτος κατά τη διάρκεια των διακοπών του επιτελάρχη δεν τα πήγε και τόσο καλά. Και σήμερα ήρθε να ανακοινώσει εδώ στη Βουλή μια προδιαγεγραμμένη οικονομική και πολιτική εξέλιξη που ήταν η Ariston Capital Controls. Επί της ουσίας, στην πραγματικότητα, επαναλαμβάνοντας το αντιπολιτευτικό εκείνο αφήγημα περί της καταστροφικής διαπραγμάτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θέλω να θυμίσω και στον κύριο Μητσοτάκη αλλά και στον κύριο Σταϊκούρα, είχε οδηγήσει στη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 4,5% το οποίο είχατε υπογράψει εσείς μέχρι το 2031, στο 3,5% μέχρι το 2022, και ήταν ακριβώς αυτή η αλλαγή η οποία επέτρεψε και τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, επέτρεψε και την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, επέτρεψε και την δυνατότητα να μπορέσουμε να εξέλθουμε από την μνημονιακή διαδικασία, και σήμερα έρχεστε εσείς και επιχαίρετε ότι δήθεν μέσα σε ένα μήνα καταφέρατε να κάνετε όλα όσα δεν μπορούσαν να γίνουν στα 4,5 χρόνια, χωρίς να κατανοείτε ότι ακριβώς η ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ακριβώς η ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Διακόπτετε. Τι θέλετε, κύριε? Τι κάνετε ακριβώς? Θα σας πω, λοιπόν, ότι η πορεία των ελληνικών ομολόγων, και αυτό ο κύριος Σταϊκούρας το ξέρει πάρα πολύ καλά, αλλά το αποκρύπτει, είναι καθοδική εδώ και περισσότερο από 2 χρόνια. Φτάσαμε σε ιστορικά χαμηλά του δεκαετούς ομολόγου ήδη πριν από τις εκλογές. Ήδη είχαμε καταφέρει να κάνουμε εξόδους στις αγορές, οι οποίες στην πραγματικότητα επανέφεραν τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων στα επίπεδα του 2006, και αυτό το οποίο σήμερα γίνεται είναι μια προδιαγεγραμμένη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θέλω να αναρωτηθώ εδώ μετά από αυτές τις ανακοινώσεις για την προδιαγεγραμμένη ούτως ή άλλως άρση των Capital Controls είναι να μας εξηγήσετε πού ακριβώς πήγαν όλες εκείνες οι υποσχέσεις περί της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων, την οποία θα φέρνατε αναδεικνύοντας, εν πάση περιπτώσει, την νέα αξιοπιστία της κυβέρνησης με το πλούσιο μεταρρυθμιστικό της έργο. Στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κυρίου Μητσοτάκη, καμία κουβέντα δεν έγινε για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, και το αποτέλεσμα του ταξιδιού ήταν ότι ο θησαυρός αποδείχθηκε άνθρακας. Τελικά τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, γιατί μιλήσατε, κύριε Σταϊκούρα, εδώ για 5 λεπτά, δεν μας είπατε κάτι και δεν μας είπατε, με δεδομένο ότι οι στόχοι παραμένουν για το 2020 στο 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος,
πού θα βρεθούν τα χρήματα για τις φορολογικές ελαφρύνσεις τις οποίες σκοπεύετε να κάνετε στις επιχειρήσεις και οι οποίες θα κοστίσουν περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Τι θα γίνει ακριβώς με το αφορολόγητο, πολλά είδαν το φως της δημοσιότητας. Φαίνεται ότι έχετε αρχίσει να συζητάτε να το πάτε στα 6.500 ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτά τα δημοσιεύματα έχουν βάση και προέρχονται από διαρροές από τη μεριά της κυβέρνησης. Καλό θα ήταν να το διευκρινίσετε, μιας και βρίσκεστε σήμερα εδώ στο Βουλή. Και είναι προφανές ότι για να καλυφθεί το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί το 2020 μετά τα μέτρα τα οποία έχετε ανακοινώσει, θα πρέπει να λάβετε μέτρα. Δεν θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο να ενημερώσετε το σώμα τι ακριβώς μέτρα σκέφτεστε να πάρετε και από πού θα βρείτε τα χρήματα για να προχωρήσετε στις μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις τις οποίες έχετε ήδη ανακοινώσει? Διότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα το θέμα είναι πάρα πολύ σαφές. Για να καλύψετε τις θεσμικές σας ακρότητες, για να καλύψετε την αναποτελεσματικότητά σας, προσπαθείτε να κυβερνήσετε με τις εντυπώσεις. Προσπαθείτε να κυβερνήσετε αποκλειστικά και μόνο με την επικοινωνία. Όμως, η επικοινωνία, εκτός από το κανό και τα ούζα του κυρίου Μητσοτάκη, πολλές φορές παράγει και ιδεολογία, όπως η σημερινή σας επιχείρηση, η σημερινή επιχείρηση Σκούπα στα Εξάρχεια, όπου καταλήξατε μετά από όλες αυτές τις μεγαλοστομίες περί κατάργησης του άβατου, που στην πραγματικότητα δεν ήταν άβατο, καταλήξατε να προσάγετε μωρομάνες. Αυτή ήταν η σημερινή σας επιχείρηση. Νομίζω ότι είδατε τις φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, όπου καταλήξατε αυτή η πολυδιαφημισμένη επιχείρηση να οδηγεί μωρομάνες για προσαγωγή στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Τι γίνεται όμως εδώ, γιατί τα κάνετε αυτά? Διότι τα κάνετε αυτά και προδοθήκατε από τον κύριο Μπαλάσκα μετά την ανατριχιαστική του δήλωση, όπου σε αυτήν χαρακτήρισε κάθε πρόσφυγα και κάθε μετανάστη σκουπίδι ή σκόνη που πρέπει να σκουπιστεί. Γιατί αυτό σημαίνει επιχείρηση σκούπα. Αυτό κάνατε σήμερα στα Εξάρχεια. Καμία σχέση δεν έχει αυτή η πρακτική με την βούληση που θα έπρεπε να επιδεικνύει η πολιτεία για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, για την καταπολέμηση του εγκλήματος, για την καταπολέμηση των αρκεμπόρων που τους έχετε στοχοποιήσει, αλλά στην πραγματικότητα καταλήγετε να προσάγετε μωρομάνες αντί να κάνετε αυτό το οποίο κάναμε εμείς στα Εξάρχεια. Αυτό το οποίο κάναμε εμείς ήταν με στοχευμένες επιχειρήσεις να επιδιώκουμε να λύσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα, το οποίο είναι το πρόβλημα της παραβατικότητας, εγκληματικότητας και της εμπορίας ναρκωτικών στα Εξάρχεια, και όχι να κάνουμε επιχειρήσεις εντυπωσιασμού για να τροφοδοτήσουμε διάφορα αιμοβόρικα, αντιδραστικά, αντανακλαστικά. Και νομίζω ότι αυτό εντάσσεται σε ένα συνολικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που θέλει να ορμπανοποιήσει την ελληνική πολιτική ζωή. Θέλει να κυβερνήσει με εντυπώσεις, θέλει να κυβερνήσει με επικοινωνία, θέλει να κυβερνήσει με βάση μια αντιδραστική ιδεολογία, την οποία επί της ουσίας θέλει να κάνει κτήμα ολόκληρης κοινωνίας. Εμείς δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε αυτό. Όμως και για το νομοσχέδιο, για να επανέλθω στο θέμα της συζήτησης, ο κύριος Μητσοτάκης είπε πάρα πολλές ανακρίβειες και επέλεξε να κινηθεί στο πεδίο των εντυπώσεων και στο πεδίο της διαστρέβλωσης μιας πραγματικότητας. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι η διαδικασία της παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έγινε στις 25 Ιουλίου. Ποιος κυβερνούσε στις 25 Ιουλίου? Αν θυμάμαι καλά, η Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Διότι επιλέξατε, αντί να κινηθείτε γρήγορα για την ενσωμάτωση της οδηγίας στη βάση των σχεδίων των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, τα οποία αντιμετώπιζαν πολύ μεγάλα νομικά προβλήματα, και ο κύριος Υπουργός το αναγνώρισε αυτό κατά τη συζήτηση της Επιτροπής, ότι είχαμε πάρα πολύ πολύπλοκα νομικά ζητήματα να επιλύσουμε και τα οποία, ξαναλέω, χρειάζονταν ειδική μεταχείριση και ειδική ευαισθησία, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα εξαιρετικά κρίσιμο, που είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και οι όροι με τους οποίους θα επιτρέπεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Αντί λοιπόν να προχωρήσουμε
οδηγήσετε στην ενσωμάτωση της οδηγίας με βάση την κανονική διαδικασία για να μπορέσει να γίνει μια κανονική συζήτηση στη Βουλή, επικαλεστήκατε ως πρόσχημα το πρόσχημα το οποίο δεν έχει ακόμα επιβληθεί, το οποίο δεν έχει ακόμα επιβληθεί, για να συνεχίσετε να νομοθετείτε με βάση το κατεπήγον, χωρίς να δίνετε τη δυνατότητα στο σώμα να συζητήσει και στις επιτροπές να επεξεργαστούν. Εγώ θα χαιρετήσω την βούληση του κυρίου Υπουργού να λάβει υπόψη του τις διάφορες επισημάνσεις οι οποίες έγιναν, όμως θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Ο κύριος Μητσοτάκης προηγουμένως στην ομιλία του επικαλέστηκε 2 ή 3 σημεία ως εξαιρετικά θετικά για το νομοσχέδιο. Το πρώτο σημείο είχε να κάνει με το γεγονός ότι απαγορεύεται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από ασφαλιστικές εταιρείες για να διαμορφώνουν την τιμολογιακή τους πολιτική. Αυτό το σημείο, ξέρετε πώς μπήκε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μετά από την πρόταση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κατρούγκαλου. Το δεύτερο σημείο, το οποίο επικαλέστηκε ο κ. Μητσοτάκης, είχε να κάνει με την προστασία των εργαζομένων και με το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση δεδομένων από τη μεριά των εργοδοτών. Από τη μεριά των εργοδοτών, για να αξιολογείται ο εργαζόμενος. Ξέρετε ποιος πρότεινε να μπει αυτό στο παρόν νομοσχέδιο? Εδώ είναι ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης και μπορεί να μας διαψεύσει αν λέμε κάτι ανακριβές. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κατρούγκαλος. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε να διαφημίζει ένα νομοσχέδιο το οποίο διαμορφώθηκε έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά από τις δικές μας επισημάνσεις. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα όταν επιλέγεις να χρησιμοποιήσεις το κοινοβούλιο με όρους επικοινωνίας και πρόκλησης εντυπώσεων για να αναγγείλεις προδιαγεγραμμένες πολιτικές εξελίξεις και δεν έχεις εικόνα της πραγματικής κοινοβουλευτικής διαδικασίας, διότι αυτό είναι ακριβώς που συνέβη με τον κύριο Μητσοτάκη λίγο πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.